Γεια σας, JimKoko5 πάλι εδώ με το τρίτο στη σειρά μάθημα για προγραμματισμό στην Python. Λοιπόν, ε, κάτι, μια μεγάλη αλλαγή, ίσως σας φανεί μεγάλη που θα ήθελα να κάνουμε τώρα είναι η εξή Μέχρι στιγμής ε, γράφαμε στο idle που κατεβάσαμε, αλλά το πρόβλημα είναι ότι αυτό θέτει αρκετούς περιορισμούς σε πολλά πράγματα οι οποίοι περιορισμοί θα γίνουν αισθητοί αργότερα. Για να συνηθίσουμε λοιπόν σε, σε αυτόν τον ε, τρόπο εργασίας και για να μην θέσουμε κανένα περιορισμό στον εαυτό μας από εδώ και πέρα θα χρησιμοποιούμε για ε, την Python την, την κονσόλα τον τερματικό στα Mac στα Linux την κονσόλα στα Windows. Μπορεί να ακούγεται πολύ ειδικό και περίεργο αλλά πιστέψτε με είναι τρομερά απλό. Ε, για να δουλέψουμε με την κονσόλα θα χρειαστούμε ε, έναν text editor. Ε, προτείνω για Mac το text wrangler το οποίο είναι ε, δωρεάν και μπορείτε να το βρείτε και στο Apple Store εδώ ή και, και online αν ψάξετε και για για Windows ε, σας προτείνω το Notepad++ το οποίο είναι πάρα πολύ καλός source ε, code editor λοιπόν ας ανοίξουμε ε, αυτό το αρχείο που είχαμε την άλλη φορά με τους δεκαδικούς, όπως βλέπετε το έχουμε εδώ αποθηκεύσει ως ε, αρχείο Python με κατάληξη py και τώρα ας ανοίξουμε την κονσόλα μας στα Windows ή το δερματικό στα Mac ή στα Linux βλέπουμε ότι μας βάζει εδώ μέσα ε, και για να ε, εκτελέσουμε script σε Python χρειαζόμαστε να κάνουμε το εξή. Πρώτα χρησιμοποιώντας την εντολή cd δηλαδή change directory πρέπει να πάμε στην, ε, στην directory στην οποία είναι το αρχείο μας. Στη δικιά μου περίπτωση ε, το αρχείο μου είναι στο desktop. Ε, στα Mac μπορείτε να το βρείτε αυτό κάνοντας δεξί κλικ Get Info και εδώ θα βλέπετε ότι είναι στο desktop και στα Windows μπορείτε να το κάνετε ανοίγοντάς το από ε, τον browser των αρχείων σας ε, Που ε, από εκεί μέσα μπορεί, ε, εδώ πάνω θα φαίνεται ε, στα Windows η διεύθυνσή του. Αντί τη, τη διεύθυνσή του. Και πατάτε CD και τη διεύθυνση. Ένα άλλο τρόπο που μπορείτε να το βρείτε είναι να πάτε βήμα-βήμα. Ε, μπορείτε να χρησιμοποιείτε την εντολή list ls ε, για να βλέπετε ε, τι υπάρχει στην directory που είστε αυτή τη στιγμή. Εγώ αυτή τη στιγμή είμαι στη user και βλέπω ότι υπάρχει το desktop. Άρα θα κάνω CD desktop. Και ορίστε, πήγα, είμαι στο desktop τώρα. Τώρα, για να τρέξουμε το script που έχουμε, πρέπει να κάνουμε το εξή. Στα Mac και στα Linux πρέπει να γράψετε Python test py. Στα Windows πιστεύω πως ε, ε, τις περισσότερες φορές δεν χρειάζεται το Python. Δοκιμάστε με και χωρίς το Python στην αρχή. Μπορεί και να μην χρειάζεται απλώς. Αν δεν χρειάζεται απλώς γράψτε το όνομα του αρχείου και πατήστε Enter. Όπως βλέπετε το πρόγραμμά μας τρέχει κανονικά και έτσι μπορούμε να συνεχίσουμε να γράφουμε προγράμματα ε, για, με έναν text editor και χρησιμοποιώντας την κονσόλα για να το τρέξουμε. Ε, λοιπόν, ε, ας σβήσουμε αυτά εδώ και ας δούμε λίγο πάλι ε, κάποιους καινούριου χαρακτήρες. Θυμάστε την τελευταία φορά που μιλάγαμε για τους χαρακτήρες που αρχίζουν με τις 100. Λοιπόν υπάρχουν και κάποιοι άλλοι χαρακτήρες οι οποίοι λέγονται Escape Characters και είναι ως εξή. Ας τρέξουμε λοιπόν αυτό να δούμε τι κάνει. βλέπετε ε, ότι διπώνει το Hello και το World σε διαφορετικές ε, γραμμές και αυτό συμβαίνει γιατί υπάρχει αυτός ο χαρακτήρας εδώ μέσα που έχει backslash και n αυτός ο χαρακτήρας λέγεται newline character ε, και χρησιμοποιείται για να δημιουργήσει μια καινούρια ε, γραμμή υπάρχουν και άλλοι τέτοιοι, άλλοι τέτοιοι χαρακτήρες, όπως για παράδειγμα... Εδώ θα βάλω αρκετούς για να γίνει αισθητό. Αυτός λέγεται tab character. Το σώζουμε και το τρέχουμε όπως βλέπετε το hello είναι στην αρχή της γραμμής και το world είναι πολύ πιο μακριά γιατί αυτή η εντολή βάζει tabs τα tabs είναι όταν πατάμε tabs στο πληκτρολόγιο μας βλέπετε ότι ε, το κείμενο γράφεται πιο μέσα ε, λοιπόν ε, επίσης ουσιαστικά με το backslash, ό,τι ακολουθεί το backslash, ε, όπου και αν είναι, ε, ακόμα και αν είναι μέσα στο κείμενο, αντιμετωπίζεται διαφορετικά. Ε, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως εξή. Μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε, ας πούμε, ότι, ε, ε, αν έχουμε... Αν πρέπει να χρησιμοποιήσουμε διπλά ε, quotes, quotes μέσα στο string μας, μπορούμε να γράψουμε να βάλουμε ένα backslash στην αρχή και θα εμφανιστούν. Όπως βλέπετε, εδώ εμφανίζονται. Ε, αν δεν είχαμε το backslash, βλέπετε ότι ε, έχουμε ένα error. Ε, ότι δεν υπάρχει, ότι έχουμε συντεκτικό λάθος. Γιατί η Python θέλει ένα, βλέπει ένα ε, διπλό quote και περιμένει άλλο ένα για να κλείσει τη χορδή. Μετά, οτιδήποτε ακολουθεί από αυτό, ε, για αυτήν είναι σύμβολα ή μεταβλητές ή οτιδήποτε. Γι' αυτό χρειαζόμαστε αυτά για να κάνουμε escape του το, τους χαρακτήρες. Βέβαια πρακτικά αυτό θα μπορούσαμε να το γράψουμε με μονά quotes και να χρησιμοποιήσουμε διπλά εδώ μέσα. Άρα να μην χρειαστεί να, κα, να κάνουμε escape τίποτα. Ε, escape γίνεται φυσικά και με το και με τους ε, και με τα coach. Ε, αυτά για σήμερα και θα τα πούμε όπως πάντα την επόμενη φορά ε, Βεβαιωθείτε ότι καταλάβατε τα πάντα σε αυτό το μάθημα ξανακοιτάξτε λίγο τα παλιά ξανά πειραματιστείτε, φτιάξτε δικά σας προγραμματάκια και όταν είστε σίγουροι ότι τα έχετε καταλάβει όλα συνεχίστε στο επόμενο μάθημα